Πάμε να δούμε αυτή την πολιτική διάσταση των πραγμάτων. Να καλησπέρισουμε. Έχουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Και να ξεκινήσουμε με την κουβέντα που γίνεται σήμερα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια της Βουλής, εν μέσω κινητοποιήσεων, δεν ξέρω πόσοι έχουν πάρει και πόσοι έχουν λάβει τα μηνύματα, μιας συζήτησης που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει εκφράσει την αντίθεσή της. Μπορούμε να το δούμε αυτό και σε μια σειρά από δημοσκοπήσεις που η πλειοψηφία της κοινωνίας ήταν αντίθετη με αυτή την κυβερνητική πρόθεση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία. Είναι και αυτό μέσα στην εξίσωση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Πολύ σωστά. Καταρχάς, εμείς λέμε ένα φροντερό όχι σε αυτό το νομοσχέδιο ως Φωνή Λογικής. Αυτή είναι η στάση μας και δεν αλλάζει. Και έχετε απόλυτο δίκαιο ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας εννοείται ότι καταδικάζει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο το οποίο φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Καταρχάς, είναι αδιανόητο διότι καταλαβαίνετε και ζείτε σε μια χώρα όπου ζούμε όλοι μας, που οι προτεραιότητες είναι άλλες. Είναι η ακρίβεια, είναι η ασφάλεια, είναι η εγκληματικότητα, είναι πολλά προβλήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι Έλληνες, η πλειοψηφία των Ελλήνων, και θα έπρεπε να είναι στην κορυφή της ατζέντας. Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε κάποια θέματα που αφορούν το νομοσχέδιο. Καταρχάς, το σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι ουδέποτε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά δεν αναφέρθηκε σε κάτι τέτοιο. Δεν είπε ποτέ, κυρίως στους ψηφοφόρους της, ότι θα φέρει ένα τέτοιο νομοσχέδιο σχετικά με τη ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα. Το αντίθετο όμως λέει σήμερα. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν το αντίθετο. Και ο κύριος Κέρτσος, τον ακούσαμε ότι ήταν μία από τις προγραμματικές δεσμεύσεις, λέει. Να μας δείξουν τα αποσπάσματα σε ποια ακριβώς προεκλογική συγκέντρωση και σε ποια προγραμματική θέση υπήρχε αυτό. Διότι εμείς τα παρακολουθούμε όλα και τα παρακολουθείτε κι εσείς ως έγκριτος δημοσιογράφος. Θεωρώ ότι δεν είχατε δει ποτέ κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα, ο γάμος, ο πολιτικός γάμος, φέρνει αναπόφευκτα και την υιοθεσία. Και για την υιοθεσία φυσικά λέμε ένα μεγάλο όχι. Και όποιος λέει ότι ο γάμος δεν φέρνει την υιοθεσία, λέει ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Το παιδί, κύριε Κανελόπουλε, πρέπει να μπορεί να λέει τις ιερές λέξεις μητέρα και πατέρας, όχι γονέας 1 και γονέας 2. Επίσης, ως γυναίκα, Ελληνίδα, πολίτης αυτής της χώρας, δεν ανέχομαι να υπάρξει ένα νομοσχέδιο το οποίο φέρνει ουσιαστικά την παρέθετη μητρότητα. Δηλαδή, εμπορευματοποιεί κανονικότατα τις γυναίκες. Και ως γυναίκα αυτό με προσβάλλει βαθύτατα. Και τέλος. Τα παιδιά προς υιοθεσία, κύριε Κανελόπουλε, και είμαι βέβαιη ότι το γνωρίζετε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ιδρύματα, προσέξτε, τα παιδιά προς υιοθεσία που βρίσκονται στα ιδρύματα στην Ελλάδα είναι μόλις 149. Συνολικά τα παιδιά στα ιδρύματα στην Ελλάδα είναι 720. Τι μας λένε αυτοί οι αριθμοί? Μας λένε ότι την ώρα που μόλις πέρσι υπήρξαν πάνω από 2.000 αιτήσεις ζευγαριών για να υιοθετήσουν παιδιά τα οποία υπάρχουν στα ιδρύματα προς υιοθεσία, δεν θα έπρεπε να γίνουν ταχύτερες οι διαδικασίες και να μπορέσουν τα ζευγάρια αυτά να υιοθετήσουν και έτσι αυτά τα παιδιά να μην συνεχίσουν να μεγαλώνουν στα ιδρύματα? Το πρόβλημα λοιπόν λύνεται. Και τέλος, το σύμφωνο συμβίωσης για όσους είναι ομοφυλόφιλους, τους οποίους τους σεβόμαστε κι εμείς και μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους στη ζωή τους, τους καλύπτει απόλυτα. Δηλαδή το ισχύον νομικό πλαίσιο. Άρα θα μπορούσε να υπάρξει, να το πω έτσι, έστω και μία ρύθμιση πάνω στο σύμφωνο συμβίωσης και να έχει τελειώσει η συγκεκριμένη συζήτηση. Γιατί τώρα πάμε και στον πυρήνα ενός δικαιωματισμού γύρω από αυτά τα θέματα που ανοίγουν άλλες, να το πω έτσι, πόρτες. Ως δικηγόρος λοιπόν σας λέω, κύριε Κανελόπουλο, το ισχύον νομικό πλαίσιο εξασφαλίζει και παρέχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα του πολιτικού γάμου και στο σύμφωνο συμβίωση το οποίο μπορούν να επιλέξουν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Από εκεί και πέρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αποχή είναι ντροπή, κύριε Κανελόπουλε. Είναι πλήρη υποταγή στις κεφαλές των ΛΟΑΤΚΙ. Δεν μπορεί ένας βουλευτής, ο οποίος ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, να επιλέγει, να απέχει, να πάει και να το καταψηφίσει ή να, να ψηφίσει υπέρ. Δεν πληρώνονται και δεν εκλέγονται οι βουλευτές για να απέχουν. Ξέρετε, αυτό, κυρία Λατινοπούλου, ίσως βγαίνουν και λάθος μηνύματα προς την κοινωνία με την πρόθεση της αποχής ή με την πρόταση της αποχής, όταν ενεργοποιούμε την κοινωνία και θέλουμε να την ενεργοποιήσουμε για να συμμετέχει και δείχνουμε ότι οι ίδιοι βουλευτές απέχουν. Όχι να κάνουν τα κουνέλια, κύριε Κανελόπουλε. Δεν ψηφίστηκαν γι' αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει, όπως λέει το Σύνταγμά μας, να ψηφίζουν κατά συνείδηση. Δεν προβλέπει πουθενά το Σύνταγμά μας ότι μπορούν να απέχουν κατά συνείδηση. Σε κάθε περίπτωση όμως,
νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης, οι Έλληνες που μας παρακολουθούν, ξέρουν και κρίνουν και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Και όταν εμείς λέμε ένα τεράστιο όχι σε αυτό το νομοσχέδιο, το κάνουμε γιατί με συνέπεια υπερασπιζόμαστε και υπηρετούμε τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε. Και σε αυτές τις αξίες είναι και ο θεσμός της οικογένειας, που είναι κάτι πάρα πολύ ιερό και πρέπει να το διατηρήσουμε πάση θυσία, γιατί αυτές είναι οι αρχές με τις οποίες μας έμαθαν και μας μεγάλωσαν οι γονείς μας και οι δάσκαλοί μας. Και πάνω απ' όλα, κύριε Κανελόπουλε, είναι τα δικαιώματα των παιδιών. Και δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία όπου η ανάγκη του καθενός ή η θέληση του καθενός δυστυχώς βαφτίζεται δικαίωμα. Τα δικαιώματα όμως είναι συγκεκριμένα και προβλέπονται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Και είναι ίσα για όλους. Είτε είσαι ομοφυλόφιλος, είτε είσαι ετεροφιλόφιλος. Όποιος και να είσαι, τα δικαιώματα σου τα παρέχει το Σύνταγμα και είναι κοινά για όλους. Και ως φωνή λογικής θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε αυτό το εκτροματικό νόμο. Και γι' αυτό δεσμεύομαι, κύριε Κανελόπουλε, και στους αγαπητούς τηλεθεατές μας. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα και να δούμε και τις κινητοποιήσεις και τις κινήσεις στο πολιτικό σκηνικό. Να το πω έτσι απλά. Εσείς προς τα πού κινείστε και είναι η στόχευσή σας για τις ευρωεκλογές ή θα περιμένετε να δείτε. Υπάρχει μια γενικότερη, να το πω έτσι, στροφή στην Ευρώπη, την ακολουθείτε εσείς? Είναι πολύ χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο το ότι υπάρχει αυτή η στροφή στην Ευρώπη. Και αυτή η στροφή στην Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη είναι η Λεπέν στην Γαλλία, η Μελόνι στην Ιταλία, ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, ο Βίλντερ στην Ολλανδία και σε πολλές άλλες χώρες και στη Γερμανία, το ΕΦΔΕ, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και επιλέγουν συντηρητικές δυνάμεις, συντηρητικές ηγεσίες, δεξιά κόμματα. Και αυτό γιατί δυστυχώς έπαθαν και έμαθαν. Δεξιά είναι και η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κανελόπουλε? Δεν ξέρω. Δεξιά οριοθετείται και σήμερα το κυβερνάει κόμμα. Κύριε, να είστε καλά, με κάνατε και γέλασα. Δεν είναι δεξιά η Νέα Δημοκρατία. Είναι και αριστερή η Νέα Δημοκρατία, διότι δεν διαφέρει σε τίποτα με το Πασό και με το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, μέχρι και πρότινος είδαμε την τελευταία... Αρκετά στελέχη πάντως της δεξιάς τα έχει μέσα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, ακόμα και αυτοί οι οποίοι κάποτε πάλευαν ως δεξιοί, και δεν θα ντρεπώ να πω και ονόματα, ο κύριος Βορίδος, ο κύριος Άδωνης, είναι άτομα τα οποία, πολιτικοί μάλλον, οι οποίοι τελικά πλέον δεν μιλάνε ούτε για κλειστά κέντρα για το λαθρομεταναστευτικό, ούτε για την ασφάλεια, ούτε για τη ΛΟΑΤΚΙ. Βλέπετε ότι δεν βλέπω να αποστασιοποιούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Επιδόματα ΣΥΡΙΖΑ, νομιμοποιήσεις λαθρομεταναστών, ο γάμος, όλα αυτά τι είναι? Δεν είναι μια κεντροαριστερή, ξεκάθαρη ατζέντα? Είναι κεντροδεξιά? Όχι, δα. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά όμως, κυρία Λατινοπούλου, το βλέπετε κι εσείς, απολαμβάνει τη μεγάλη εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, είτε στις δημοσκοπήσεις, είτε στις εκλογές. Καταρχάς, δημοσκοπικά, κύριε Κανελόπουλε, έχει πέσει και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ απότομα. Και όλο αυτό, όλη αυτή που λέτε η εικόνα, κατά την άποψή μου, είναι επίπλαστη. Θα φανεί και στις ευρωεκλογές, είμαστε κοντά, δεν έχει, θα το δείτε δηλαδή το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ο κόσμος επέλεξε δυστυχώς το μη χειροβέλτιστον. Όμως πλέον υπάρχει μια σοβαρή πρόταση που λέγεται φωνή λογικής, που είμαστε εμείς, με αξιόλογα στελέχη, με αξιόλογους ανθρώπους, νοικοκύρες, οργανωμένους, νομοταγείς πολίτες, φιλήσυχους, με τα ένσημά τους, τις οικογένειές τους και κυρίως τις αξίες τους, που δεν τις προδίδουν, και κατεβαίνουμε πολύ δυνατά στις ευρωεκλογές για να ζητήσουμε από τον Έλληνα να εμπιστευτεί ένα κόμμα το οποίο πραγματικά και με συνέπεια θα συνεχίσει να υπηρετεί τις αξίες και τα ιδανικά και δεν πρόκειται να τα προδώσει. Και το σύνθημά μας είναι αυτό ακριβώς, κύριε Κανελόπουλε. Στείλε μήνυμα. Στις ευρωεκλογές πρέπει οι Έλληνες να στείλουμε μήνυμα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε καλύτερες μέρες στη χώρα μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και τα πραγματικά προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, η ασφάλεια, η εγκληματικότητα, το λαθρομεταναστευτικό και πολλά άλλα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Οι αγρότες. Τα κρατάμε όλα αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε στην εξέλιξη όλου αυτού του προεκλογικού διαλόγου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λατινοπούλου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε.